Άλλο τα λόγια. Άλλο τα λόγια και άλλα τα γραπτά. Το γραπτό λέει ότι θα πάει στην Σύνοδο, ότι στη Σύνοδο, εάν δεν εγκριθούν όλα και από τις δύο πλευρές, θα φτιαχτεί μια επιτροπή. Βεβαίως. Αυτά λέει. Την κυβέρνηση την ακούσατε τι λέει τώρα. Δεν ξέρω τι λέει. Θα τα πούμε και τι λέει η κυβέρνηση. Θα φτάσουμε σε αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως από τη βάση. Ως προς τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με άλλους πήγε εκεί και κάμανε ένα πλάνο. Μάλιστα. Τι θα είναι οι κουβέντες που έχουν, ποια είναι τα θέματα. Που... Και ξέρετε τι λέει μεταξύ των άλλων ένα από τα σημεία αυτά. Ότι αν όλα μαζί αυτά δεν εφαρμοστούν, δεν ισχύει η συμφωνία. Ωραία. Επομένως. Ναι, μισό λεπτό όμως, Σεβασμιώτατε. Εγώ είδα τους αρχιερείς, αρκετά μεγάλο αριθμό. Ο κύριος Χρυσόστομος, ο Μεσσηνίας, μας είπε χθες για 73 ιεράρχες που διαφωνούν. Και θέτουν κόκκινη γραμμή το μισθολογικό. Συγγνώμη, είναι έτσι. Μα δεν φτάσω. Βεβαίως θα φτάσω. Ισχύει. Βεβαίως θα φτάσω. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη Σύνοδο. Ξέρετε που κάηκε το θέμα. Πού κάηκε. Όταν ο κύριος Τζανακόπουλος βγήκε και είπε απολύονται οι 10.000. Και εσπα... λοιπόν. Έδωσε την ελπίδα σε 10.000 ανθρώπους. Δεν άφησε σε κρέμα τους εντελώς τους παπάδες. Τους έβαλε στο μανταλάκι. Μάλιστα. Εσάς τι σας ενόχλησε όμως αυτό? Αυτό είναι πολιτική απόφαση κυβέρνησης. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση. Θέλει να προσλάβει 10.000 άλλους εκεί που υπάρχουν ανάγκες στην κοινωνία. Όχι 150.000 να είναι. Ναι, γιατί σας ενόχλησε όμως. Γιατί απολύτως 10.000. Ναι, αλλά τους πληρώνει. Ποιος θα τους πληρώσει, με επίδομα? Ποιο επίδομα? Θα δεχόσαστε να είσαστε. 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια επίδομα. Επίδομα. Ναι, αλλά το εγγυάται η πολιτεία. Επίδομα. Τι εγγύηση έχει? Τι εγγύηση έχει? Δεν πού πιστεύετε δηλαδή. Όχι, εγώ σας ρωτώ. Εάν τα διαθέτετε αυτά, γιατί δεν τα αφήνει έτσι τα πράγματα. Ξέρετε τι μπορεί να λέει ένα μέρος της κοινωνίας που μας παρακολουθεί τώρα? Ότι οι ιερείς, οι παπάδες φωνάζουν πάλι για τα λεφτά. Συγγνώμη. Ο οικογενειάρχης παπάς που έγινε παπάς και ασχολείται αποκλειστικά με αυτή τη διαδικασία και είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Ποιος δικηγόρος, ποιος δημοσιογράφος, ποιος κτίστης, ποιος τίποτε πάει στις 3 η ώρα κάποιος και του λέει «Έχω ανάγκη να έρθεις να μου κτίσεις». Ο παπάς, αν του χτυπήσει την πόρτα και του πεις ότι έχω ανάγκη να έρθεις να εξομολογήσεις τον πατέρα μου, να κοινωνήσεις τη μάνα μου κτλ, θα πάει. Δεν έχει ωράριο. Ναι, αλλά τι αλλάζει? Καμία απολύτως. Λοιπόν, μισθοδοσία. Δεν πρέπει να ζήσει εκείνος η οικογένειά του. Τι αλλάζει, λέμε. Θα φτάσουμε στο σημείο. Θα φτάσουμε στο σημείο. Το έχουμε ξαναπεί. Και ίσως κάποιοι με κατηγορήσουν για ξένη γλώσσα. Θα κάνω έναν μαραγκό παπά, ο οποίος θα δουλεύει στο εργαστήριό του. Και θα πας εσύ που θα θέλεις να κάνεις μια βάπτιση ή ένα γάμο ή κάτι άλλο, έτσι. Και θα σου πει, έλα την Τετάρτη στις 7 το πρωί που ευχαιρώ. Μα δεν λέει κανείς να μην ζήσουν οι παπάδες και οι οικογένειές τους. Δεν λέει. Όχι, μα το είπαν. Το είπε κάποιος κύριος που παρενέβη και εγώ. Ότι οι παπάδες με τους μισθούς και τα λοιπά, τι θα πει αυτό? Στον κύριο Λεβέντη αναφέρεστε, εντάξει. Το χρειαζόμαστε, τον παπά ή δεν το χρειαζόμαστε? Φυσικά το χρειαζόμαστε. Εάν το χρειαζόμαστε, στις Βρυξέλλες πληρώνονται όλων των κληρικών οι μισθοί, ανεξαρτήτως που είναι. Καθολικών, διαμαρτυρωμένων, μουσουλμάνων. Μα τότε γιατί το βάλατε στις αλλαγές το θέμα αυτό? Αφού συμφωνείτε όλοι, το μισθολογικό πρέπει να μείνει ως έχει. Μα είπαμε γιατί ότι το βάλατε μέσα στις αλλαγές? Δεν το βάλαμε. Πώς το βάλανε η επιτροπή εκείνη μαζί με την κυβέρνηση. Να συμφώνει ο Αρχιεπίσκοπος. Συγγνώμη, ότι θα πάει σε επιτροπή. Έχει ευθύνη ο Αρχιεπίσκοπος γι' αυτό όμως, Σεβασμιότατε? Ο Αρχιεπίσκοπος είναι υποχρεωμένος να συνδιαλέγεται με οποιονδήποτε έχει την επιθυμία να κάνει κουβέντα. Κρίνεται από το αποτέλεσμα. Και στη συνέχεια όμως πάει στην ιεραρχία. Η ιεραρχία. Δεν ήρθε σε εσάς. Στην ιεραρχία ήρθε. Ήρθε πριν σε εσάς να συζητήσει αυτά τα σημεία. Μα, τα ξέρατε από πριν. Συγγνώμη, μα δεν μπορεί. Εσείς το γνωρίζατε αυτό? Συγγνώμη, με έναν. Εγώ το γνώριζα. Όχι, όχι. Εγώ το γνώριζα. Αλλά σας λέω λοιπόν. Με έναν, με τους 82. Με τους 82. Να συγκαλέσει την ιεραρχία. Συγκάλεσε την ιεραρχία με το συντομότερο. Προχθές. Μα δεν ξέρετε. Αυτά όλα δεν φτιαχτήκανε μέσα σε μία μέρα. Όχι, βέβαια. Φτιαχτήκανε έτσι. Όταν ετοιμάστηκε το πλάνο, εφώναξε την ιεραρχία. Πριν την ανακοίνωση. Βεβαίως. Πότε έγινε αυτό? Εδώ όταν... όλοι δηλώνουν έκπληκτοι, οι ιεράρχες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέτε δεν ισχύει σε βαθμό. Έκπληκτοι για τα σημεία. Ναι. Τα οποία όμως τους φώναξε και ως εισηγητής τους τα ανέλησε. Και είχαν κάθε... Όλα και το μισθολογικό. Τα πάντα.
Αυτό το ακούμε πρώτη φορά από εσάς πάντως. Τι λέτε τώρα. Όλοι οι Μητροπολίτες που μιλάμε κάθε μέρα μας λένε ότι δεν είχαν ιδέα. Όπως ο Μεσσηνίας χθες. Συγγνώμη, δεν είχαν ιδέα. Ιεραρχία. Μα δεν καταλαβαίνετε κάτι, με συμπαθάτε έτσι. Όχι, σεβασμένοι, είστε καθαρός. Συγγνώμη. Έλα. Το θέμα ήταν μέσα στη συζήτηση ως θέμα για την ιεραρχία. Και το έφερε ο Αρχιεπίσκοπος. Και είπε 1, 2, 3, 5, 15. Στην ιεραρχία της Παρασκευής, λέτε. Ναι. Α, όχι, όχι, εμείς λέμε για πριν, σεβασμιότατε. Κατόπιν εορτής. Μιλάμε, βεβαίως. Συγγνώμη. Μιλάμε πριν. Συγγνώμη, με 80 θα πήγαινε στον Πρωθυπουργό. Όχι, σεβασμιότατε. Πώς θα γινόταν, δεν δηλαδή. Δεν είναι ενημερώσει την ιεραρχία. Πάει να πει, παιδιά, άμα, εγώ πάω εδώ για μια συμφωνία με τον Πρωθυπουργό. Τι λέτε εσείς. Εκ των προτέρων θα πάρει την άδεια από κάποιον ο Αρχιεπίσκοπος για να πάει με συμπατάτε. Κάνετε λάθος. Θέματα που σας αφορούν. Όχι. Είναι θέμα άδειας. Συγγνώμη, εκ των υστέρων όταν είναι έτοιμο το πλάνο, εφώναξε η ιεραρχία. Μα έγινε μια ανακοίνωση όμως ιστορικής συμφωνίας, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος. Εγώ θα κρίνω ότι είπε ο Πρωθυπουργός σε μια ανακοίνωση που βγήκε έξω από το γραφείο του. Όχι, υπερθεμάτισε και ο Αρχιεπίσκοπος, λέγοντας, κύριε Πρωθυπουργέ, βάζετε την υπογραφή σας σε μια ιστορική συμφωνία και θα μείνετε στην ιστορία κι εσείς. Ωραία. Και εσείς μου λέτε μετά ότι συγκαλεί η ιεραρχία μετά, τι να το κάνει στο μετά. Μα βγήκε η βούλα. Τότε. Σεβασμιότατε. Με συγχωρείτε, δεν όχι, να τα λέμε όπως είναι. Όχι, όπως είναι, δεν τα πούμε. Πάει ο Αρχιεπίσκοπος και ναι, κουβεντιάζει με τον Πρωθυπουργό. Θα πάει με τους 80. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Δεν χρειάζεται να πάμε τους 80. Όταν πρέπει όμως τελείωσε, να συζητήσει με τους 80. Όταν τελείωσε αυτό το πλάνο, 1, 2, 3, 15 θέματα και βγήκαν εκεί, είπαν ότι εμείς έχουμε αυτά, η προϋπόθεση ήταν και το αναγγείλανε ότι θα πάει στην ιεραρχία. Μετά λέτε. Αφού ανακοινώθηκε, αφού αναγγέλθηκε. Βεβαίως. Αναγγέλθηκε. Όλοι οι ιεράρχες, εγώ ξέρω ότι έπεσαν από τα σύννεφα. Συγγνώμη. Σεβασμιότατε. Αυτό μας λένε όλοι με τους οποίους μιλάμε, και δημόσια και ιδιωτικά. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Η κυβέρνηση αναγγέλει τροποποίηση του συντάγματος. Μάλιστα. Ρώτησε κανέναν. Όχι. Όχι, τώρα σεβασμιότατε. Δεν το ίδιο. Το έφερε. Μα και αυτό συζητήθηκε. Και το προήμιο συζητήθηκε. Και το 13 συζητήθηκε. Το 3 συζητήθηκε. Το έφερε. Πού το έφερε. Το έφερε στη δική του επιτροπή πρώτα. Στην Βουλή ύστερα και αυτό τα λοιπά. Έτσι. Άρα ορθά έπραξε, λέτε, ο Αρχιεπίσκοπος όλη αυτή τη διαδικασία. Άριστα. Άριστα. Ναι. Είστε μειοψηφία, έχω την αίσθηση. Κοιτάξτε, δεν έχετε γίνει ιερονιμικότερο στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε. Εγώ έχω ζήσει με 4 αρχιεπισκόπους. Έτσι. Με ρωτήσατε κάποτε ποιος ήταν ο καλύτερος. Όμως, στη διαδικασία αυτή τη συγκεκριμένη, γίνεται ένα λάθος. Ίσως τον βλέπουν ότι έχει κουραστεί και αυξηθήκανε οι δελφίνοι. Οι υποψήφοι. Οι δελφίνοι, ναι. Μάλιστα. Είναι οι ίδιοι, όχι οι ίδιοι, η ίδια διαδικασία που γινότανε επί Σεραφείμ. Βρήκαν ευκαιρία, λέτε, να βγουν μπροστά για τη διαδοχή. Ναι. Ναι. Και τους εκτιμώ όλους. Η φιλοδοξία. Θεμητή. Δεν είναι. Ακριβώς. Δεν είναι κακό πράγμα. Μπορεί η φιλοδοξία όμως, σεβασμιότητα, έτσι όπως το λέτε, να είναι πάνω από ένα κορυφαίο θέμα όπως είναι ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας ή μια συμφωνία μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας. Μα είδατε πουθενά εσείς χωρισμό. Το δικαιολογείτε δηλαδή αυτό, είδατε, αν συμβαίνει. Είδατε πουθενά χωρισμό. Η υπόθεση ήταν περισσότερο για την εκκλησιαστική περιουσία. Ξέρετε για την εκκλησιαστική περιουσία. Θα το πούμε μετά, σεβασμιότατε. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να ανατρέψουν το μακαριότατο. Όχι, η Ενδόμη είχε επιθυμία να τον διαδεχτούν, όχι να τον ανατρέψουν. Πώς θα τον διαδεχτούν. Όχι, πώς. Με τον κύριο. Όχι. Πώς θα γίνει. Πιέζοντας λίγο, αυξάνεται η πίεση. Και δημιουργείται, λέτε, θερμοκρασία. Θερμοκρασία και τα λοιπά. Σεβασμιότατε, βάλτε μία ανωτελεία. Θα τα πούμε σε 2 λεπτά. Γιατί πρέπει να πάμε μία βόλτα μέχρι το Πήλιο. Εκεί σας στέλνουμε, κυρίες και κύριοι.